Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εν μέσω μιας σειράς σοβαρών ζητημάτων που αφορούν τα εθνικά θέματα και την οικονομία και με ένα σκηνικό έντονης πολιτικής αναταραχής, υπεγράφει σήμερα στην Τρίπολη το έργο ΣΔΙ της Πελοποννήσου με την ολοκληρωμένη διαχείριση αλλά και με την προσδοκία όλων να αποτελέσει τη λύση για την οριστική αναφορά γύρω από τα απορρίμματα στην περιφέρειά μας. Οι υπογραφές έπεσαν παρουσία του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Τέριου Πιτσιόρλα, κορυφαίων στελεχών της Τέρνα, εκπροσώπων της περιφέρειας και των Δήμων της Πελοποννήσου. Το σχέδιο τέθηκε το 2011, φτάσαμε στο 2018 και επιτέλους έπεσαν οι υπογραφές για το έργο της ολοκληρωμένης διαχείρισης στην Πελοπόννησο. Παρουσία του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Τέριου Πιτσιόρλα στην Τρίπολη, στην έδρα της περιφέρειας Πελοποννήσου, έπεσαν σήμερα οι υπογραφές για το ΣΔΙΤ με την Τέρνα. Πιστεύω ότι όπως και στις άλλες περιπτώσεις, η εταιρεία που θα κατασκευάσει το έργο θα το λειτουργήσει προφανώς να συνεργαστεί με τις τοπικές κοινωνίες, τους τοπικούς φορείς. Προφανώς θα απασχολήσει δυναμικό εργατικό από την περιοχή και όχι από αλλού. Επομένως, θα είναι να έχουμε πολλαπλά ωφέλη και πιστεύω ότι θα είναι το σημαντικότερο, θα τελειώσει γρήγορα, θα λειτουργήσει γρήγορα και η Πελοπόννησος τόσο το έχει μεγάλη ανάγκη, διότι η Πελοπόννησος είναι μια περιοχή που αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι εάν συγκεντρώσουμε την προσοχή μας, όπως τώρα κάνουμε με τα απορρίμματα και σε άλλα θέματα, πολύ σύντομα η Πελοπόννησος θα κερδίσει μια θέση πολύ καλύτερη από αυτή που έχει σήμερα στη γενική εικόνα της χώρας. Για μια ιστορική στιγμή, εκφράζοντας την ικανοποίησή του, έκανε λόγο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Στατούλης. Θεωρώ ότι σήμερα είναι μια ιστορική στιγμή για την περιφέρεια. Γιατί αυτό το σχέδιο, αυτό το ταξίδι που κάνανε, πέρασε από πάρα πολλούς κινδύνους, πάρα πολλές πιέσεις. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, δεν μας ενδιαφέρει αυτή η περιπέτεια. Εγώ κυρίως και τώρα επωφελούμε προκειμένου να πω ότι εμείς εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας σε όλους, στους πάντες. Είτε αυτοί που ευεργέτησαν αυτό το πρόγραμμα, είτε αυτοί που στάθηκαν απέναντι. Γιατί έτσι πρέπει να λειτουργούμε σε μια δημοκρατία, με σεβασμό στην αντίθετη άποψη, αλλά κυρίως όμως με μεγάλη αποφασιστικότητα προκειμένου να πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Σήμερα υπογράφουμε το μεγαλύτερο έργο στη χώρα. Στην τεχνολογία αιχμής που πρόκειται να εφαρμοστεί στο έργο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων, στάθηκε ιδιαίτερα ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τέρνα Ενεργειακή. Χαίρομαι ιδιαίτερα διότι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει μια μικρή διόρθωση του 2009 έρχεται σε περισσέσιο τέλος και έχει περάσει από διάφορα προβλήματα που τα ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα. Είναι ένα έργο το οποίο είναι για μας εμβληματικό, διότι είναι το μεγαλύτερο έργο που αυτή τη στιγμή των απορριμμάτων που γίνεται στην Ελλάδα. Είναι στην αιχμή της τεχνολογίας, χρησιμοποιούμε τεχνολογίες οι οποίες είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Λέω χαρακτηριστικά ότι αυτό το έργο έχει μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα, διότι παράγουμε και ενέργεια από την χρή χρησιμοποιώντας τα βιοοικοδομήσιμα απορρίμματα. Επομένως είναι άκρος περιβαλλοντικό, δίνει δυνατότητα, όπως είπε και ο κύριος Περιφερειάρχης, σε ελληνικές εταιρείες να αναπτύξουν τεχνολογία που μπορεί αυτή να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Θα απασχολήσει πολύ κόσμο τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία του. Άρα είναι ένα έργο το οποίο εμείς πιστεύουμε πάρα πολύ στην εξέλιξή του. Και αυτό που ανέφερε και ο κύριος Υπουργός, η ποιότητα της κατασκευής είναι τέτοια που θα επιτρέψει απρόσκοπη λειτουργία για όλη τη διάρκεια της σύμβασης που έχουν κάνει μαζί. Παράλληλα, ο Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης στάθηκε και στο γεγονός της εντυνόμενης παρουσίας της εταιρείας σε επίπεδο Πελοποννήσου. Εμείς, η εταιρεία μας, όπως ξέρετε, είναι γνωστό στην περιοχή. Είναι παρούσα και με άλλα εμβληματικά έργα. Στο ίδιο μήκος κυμάτος και οι δηλώσεις του Προέδρου του Φορέα Διαχειριστηρίων Αποβλήτων, Σταύρου Αργυτάκου. Οπωσδήποτε είναι σημαντικό το ότι δίδεται λύση
σε αυτό το παράδειγμα γεγονός που χρόνια πολλά ταλανίζει την περιφέρεια τη δική μας και έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Να διευκολύνεται την ανάδοχη εταιρεία για να ξεκινήσει όσο δυνατόν πιο γρήγορα και μιλάω για την προσωρινή διαχείριση, διότι είναι θετικό βέβαια το ότι ξεκινάμε, αλλά πρέπει να επισπεύσουμε όσο μπορούμε τη διαδικασία για να απαλλαγούμε όσο το γρηγορότερο μπορούμε από όλο αυτό το οποίο εμφανίζεται σε πολλές περιοχές ή σε περιφέρειά μας. Λοιπόν, μένουμε εμείς σε αυτό το θέμα. Είναι κρίσιμο, είναι ιδιαίτερο και φυσικά είναι μια σημαντική στιγμή για την Πελοπόννησο με την ολοκληρωμένη διαχείριση, με ένα έργο που ξεκίνησε εδώ και αρκετό καιρό. Ένα έργο που φαίνεται ότι φτάνουμε στην αρχή του τέλους. Να καλησπέρισω στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Περιβαλλοντικής Πελοποννήσου, τον κύριο Γιώργο Αγραφιώτη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους. Πέρα από τα όποια επίπεδα κούρασης, νομίζω ότι είστε ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα της υπογραφής, θα έλεγε κανείς, ένα τόσο σημαντικό έργο για την Πελοπόννησο. Ένα εμβληματικό έργο χαρακτηρίζεται. Πώς έχει η κατάσταση και τι σηματοδοτεί αυτή η υπογραφή, κύριε Γραφιώτη? Κοιτάξτε, είναι μια σημαντική μέρα και για την Πελοπόννησο και για την περιφέρεια και για τους Δήμους και για την Τέρνα Ενεργειακή, που επί 4 χρόνια έχει εμπλακεί σε αυτή την υπόθεση. Γιατί τελειώνει οριστικά ο κύκλος της υπογραφής της σύμβασης για το μεγαλύτερο έργο ΣΔΙΤ που θα αρχίσει να εκτελείται στη χώρα. Το μεγαλύτερο έργο ΣΔΙΤ διαχείριση απορριμμάτων. Τα μεγέθη, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Mm-hmm. Η παραγωγή απορριμμάτων στην Πελοπόννησο είναι διπλάσια από τις άλλες περιφέρειες, από την περιφέρεια Ηπείρου, την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και από τις Έρες, προφανώς γιατί η περιφέρεια Πελοποννήσου έχει το διπλάσιο πληθυσμό και έχει και τουρισμό που δεν έχουν οι άλλες περιφέρειες. Άρα μιλάμε για ένα μεγάλο έργο, για ένα σημαντικό έργο, ένα έργο το οποίο θα γίνει σε όλη την περιφέρεια, γιατί μιλάμε για 5 συνολικά εγκαταστάσεις, 3 εργοστάσια, 3 χώρους υγειονομικής σταθής πολυμάτων και 2 σταθμούς μεταφόρτωσης. Μιλάμε για 5 συνολικά εγκαταστάσεις. Είναι ένα μεγάλο και σύνθετο έργο που η εταιρεία μας τέλος πάντων έχει αποδείξει ότι μπορεί να το φέρει σε πέραση. Κύριε Γραφιώτη, έχω ακούσει και έχετε ακούσει και έχουμε συζητήσει πολλές φορές και μαζί αρκετά για το ζήτημα του κόστους. Εγώ θέλω λίγο να μείνουμε και στο θέμα της τιμής, γιατί έχει το δικό της ενδιαφέρον. Ευχαρίστως. Τελικά, η επόμενη μέρα θα είναι πιο ακριβή για τους πολίτες Πελοποννήσου? Ακούστε, για τους Δήμους, οι οποίοι θέλω να είμαι εντελώς σαφής και καθαρός. Το ΣΔΙΤ της περιφέρειας Πελοποννήσου εκτιμώ ότι είναι 1 ευρώ το τόνο φτηνότερο από το ΣΔΙΤ της περιφέρειας Ηπείρου που εκτελεί η δικιά μας εταιρεία, και το οποίο ΣΔΙΤ της περιφέρειας Ηπείρου είναι το φτηνότερο από τα ΣΔΙΤ που εκτελούνται στην υπόλοιπη χώρα. Άρα θεωρώ ότι η τιμή που θα πληρώσει ανά τόνο ο Πελοποννήσιος είναι η χαμηλότερη στη χώρα. Και μπορώ να το αποδείξω με ατελείωτες ώρες κουβέντας, αναλύσεων, μετρήσεων κτλ. Γι' αυτό είμαι σίγουρος. Τώρα, για τους Δήμους οι οποίοι ήδη εκτελούν προσωρινή διαχείριση, πιστεύω ότι το κόστος θα είναι χαμηλότερο. Για κάποιον Δήμο ο οποίος απλώς πετάει τα σκουπίδια στη διπλανή ρεματιά, προφανώς το κόστος θα είναι ακριβότερο. Το κόστος που έχεις για να πετάξεις τα σκουπίδια στον δρόμο προφανώς είναι χαμηλότερο από το κόστος της όποιας έστω και φτηνής διαχείρισης. Αυτή θα είναι η εικόνα. Έρχομαι σε ένα ζήτημα που τις τελευταίες μέρες, τουλάχιστον και αρκετό διάστημα, φαίνεται ότι απασχολεί την επικαιρότητα και έχει να κάνει με το ιδιοκτησιακό. Τουλάχιστον με ορισμένες εκτάσεις που φαίνεται ότι περιλαμβάνονται και περιλαμβάνονται στην χωροθετημένη, να το πούμε έτσι, έκταση. Πόσο επηρεάζουν αυτές το έργο ή όποια εξέλιξη που έχει να κάνει με τα δικαστήρια? Έχουμε ακούσει πολλά και έχουν σημειωθεί πολλά, είτε σε πολιτικό επίπεδο είτε σε κοινωνικό επίπεδο, για συμβόλαια Μαϊμού. Θέλω μια απάντηση από την πλευρά της εταιρείας για την όλη διαχείριση αυτής της κατάστασης. Λοιπόν, κοιτάξτε, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος το εξής. Οι εκτάσεις οι συγκεκριμένες έχουν πάρει όλες περιβαλλοντική αδειοδότηση εδώ και 3 χρόνια και έχουν ΑΕΠΟ, δηλαδή, που η ΑΕΠΟ
είναι μια διαδικασία που, όπως θυμάστε, περνάει από όλους τους φορείς του ελληνικού δημοσίου για να φτάσει να γίνει στο τέλος κοινή υπουργική απόφαση. Και αυτοί οι συγκεκριμένοι χώροι έχουν πλέον χαρακτηριστεί ως χώροι για κατασκευή μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων. Τελεία και παύλα. Αυτοί οι χώροι είτε ανήκουν στον Αγραφιώτη, είτε στον Κανελόπουλο, είτε σε οποιονδήποτε άλλο Πελοποννήσιο, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οτιδήποτε άλλο έξω από την κατασκευή αυτών των μονάδων. Άρα, εκεί δεν μπορεί να γίνει οτιδήποτε άλλο. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι καλά. Τώρα, ποιος θα πάρει την αποζημίωση για αυτούς τους χώρους, αν την αποζημίωση την πάρω εγώ ή εσείς, αυτό είναι ένα θέμα μιας προσωπικής διαμάχης, που αν δεν υπάρχει άλλη λύση και φιλική διευθέτηση, τη λύση αυτή θα τη δώσει κάποια στιγμή το δικαστήριο. Η ουσία όμως είναι ότι επειδή υπήρχαν τέτοιες διαμάχες μεταξύ ιδιωτών, να το καταλάβουμε αυτό, μεταξύ ιδιωτών, οι χώροι αυτοί απαλωτριώθηκαν ώστε το έργο να προχωρήσει κανονικά. Άρα, το έργο μπορεί να προχωρήσει ανεμπόδιστα και να αρχίσει να εκτελείται, και το ποιος από τους ιδιώτες οι οποίοι αντιμάχονται θα πάρει την αποζημίωση, αυτό θα το κρίνει κάποια στιγμή το δικαστήριο. Άρα θεωρώ ότι μετά και τις αποφάσεις που πήρε η περιφέρεια για απαλωτριώσεις των χώρων που υπήρχαν διενέξεις, ότι μπορούμε να προχωρήσουμε κανονικά στην κατασκευή του έργου. Πριν έρθω στο κανονικά, θέλω ένα σχόλιο από εσάς. Σε άλλες περιοχές στην Ήπειρο τελείωσε σε χρόνο ρεκόρ η όλη διαδικασία. Στην Πελοπόννησο... Από εμάς, από την ίδια εταιρεία. Από την ίδια εταιρεία. Ναι. Αυτό αναφέρω. Σε χρόνο ρεκόρ, πραγματικά. Ή να το πω πολύ απλά, σε χρόνο κανονικότητας. Στην Πελοπόννησο το θέμα χρειάστηκε πολλά χρόνια. Και η Τέρνα, η κορυφαία ελληνική εταιρεία, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας κριτικής εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και θα το πω έτσι, αν το θέλετε, είτε μιας πολιτικής είτε μιας κοινωνικής κριτικής. Και ενδεχόμενα η εταιρεία πέρασε και αυτό το πεδίο των συγκρούσεων μαζί με την όλη διαδικασία. Εκτιμάται ότι σήκωσε έτσι ένα βάρος η Τέρνα στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυσανάλογο με την εξέλιξη του έργου. Μα είναι σαφές αυτό. Είναι σαφές αυτό. Η Τέρνα εκτελεί έργα σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δεν έχει βρεθεί ποτέ στη δίνη μιας τέτοιας περιπέτειας που δημιουργούν προσωπικές αντιθέσεις, πολιτικές αντιθέσεις, οικονομικές αντιθέσεις και πάει λέγοντας. Για μας ήταν πραγματικά πρωτόγνωρη όλη αυτή η ιστορία. Κύριε Κανελόπουλε, τώρα όμως είμαστε την επόμενη μέρα, ακούστε. Σε αυτή την επόμενη μέρα λοιπόν να έρθουμε. Στην Ήπειρο, το συζητήσαμε μαζί και την προηγούμενη φορά. Το έργο προχωράει πιο γρήγορα από τις συμβατικές δεσμεύσεις της εταιρείας, επειδή όλοι οι άνθρωποι εκεί ήταν μια πραγματική γροθιά. Ποιοι ήταν αυτοί? Ήταν η περιφέρεια, συμπολίτευση, αντιπολίτευση, ήταν η αποκεντρωμένη διοίκηση, ήταν οι τρεις φόσδα που έχει η περιφέρεια Ηπείρου, όχι ένας που έχουμε εμείς στην Πελοπόννησο, οι τρεις φόσδα, όλες οι υπηρεσίες, όλες οι αδειοδοτούσες αρχές, ο ανάδοχος εμείς, ήταν όλη μια γροθιά, επειδή όλοι θέλαν το συγκεκριμένο έργο, που είναι ίδιο με το έργο στην Πελοπόννησο, είναι ακριβώς το ίδιο έργο, να τελειώσει μια ώρα αρχίτερα. Λοιπόν, αυτή η στήριξη μας έδωσε αυτή την κλωτσιά προς τα μπρος που χρειαζόμασταν για να προχωρήσουμε γρήγορα και να παραδώσουμε ένα έργο πιο γρήγορα από το κανονικό. Τι χρειαζόμαστε πια στην Πελοπόννησο? Αυτή η ιστορία με την υπογραφή σήμερα της σύμβασης, θεωρώ ότι όλη αυτή η ιστορία των αντιθέσεων πρέπει να μείνει χθες. Πρέπει να είναι παρελθόν. Πρέπει από εδώ και πέρα που ο κύβος ερήφθη, όλοι να κοιτάξουμε πώς γίνεται να κάνουμε το έργο πιο γρήγορα, να το κάνουμε καλύτερο και να το κάνουμε φτηνότερο και πιο αποδοτικό για τους πολίτες της Πελοποννήσου. Η προσδοκία λοιπόν από εδώ και πέρα ποια είναι, και να το πω έτσι σε βάση για τα επόμενα βήματα? Τα επόμενα βήματα είναι τα επόμενα βήματα που γίνονται σε κάθε έργο. Δηλαδή, εμείς πρέπει να γρήγορα να προχωρήσουμε σε οριστικές μελέτες για το κάθε επιμέρους έργο. Θα πρέπει πολύ γρήγορα οι πολεοδομίες της Πελοποννήσου να μας βοηθήσουν, όπως και στην Ήπειρο, ώστε να πάρουμε οικοδομικές άδειες για το έργο.
Ταυτοχρόνως θα τρέχουν και οι διαδικασίες της απαλωτρίωσης από την περιφέρεια, ώστε πολύ σύντομα να έχουμε ολοκληρώσει τις απαιτούμενες αδειοδοτικές διαδικασίες και να πάμε στην έναρξη κατασκευής. Μπορούμε να βάλουμε ένα χρονοδιάγραμμα, γιατί υπάρχει. Κοιτάξτε, στην Ήπειρο, που όλη ήταν μια γροθιά, όπως σας είπα, καταφέραμε σε 1,5 μήνα να έχουμε έναρξη κατασκευής. Δηλαδή, Ιούλιο υπογράψαμε, πέρυσι τον Ιούλιο υπογράψαμε, τον Σεπτέμβριο είχαμε στημένο εργοτάξιο. Λοιπόν, όλα μπορούν να γίνουν σε αυτή τη χώρα, αν θέλουμε. Λοιπόν, να αποφασίσουμε ότι θέλουμε, ότι όλη η φασαρία που υπήρχε και οι αντιθέσεις τελειώσαν, έχουμε μπροστά μας μια σύμβαση. Επομένως, όποιος κάνει κλεφτοπόλεμο από εδώ και κάτω στη συγκεκριμένη σύμβαση, απλώς καθυστερεί ένα έργο. Δεν κάνει τίποτα άλλο. Και κάτι ακόμη, επειδή είναι κρίσιμο το θέμα της προσωρινής διαχείρισης. Ναι. Πώς θα εξελιχθεί αυτό, θέλω λίγο να μου πείτε, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει ένα χρονικό πλαίσιο πάνω στο οποίο η εταιρεία θα αναλάβει την προσωρινή διαχείριση. Αυστηρό χρονικό πλαίσιο. 10 μήνες μετά την έναρξη ισχύως της σύμβασης. Mm-hmm. Ο χρόνος της έναρξης ισχύως της σύμβασης θα εξαρτηθεί από τις παραμέτρους που σας είπα πριν. Από την ολοκλήρωση των διαδικασιών που προβλέπει η σύμβαση και ο νόμος. Που μπορούμε, νομίζω, το προσεχές δίμηνο να τα έχουμε ολοκληρώσει, άρα να αρχίσει να μετράει το δεκάμηνο της έναρξης της προσωρινής διαχείρισης. Κύριε Κανελόπουλε, οι μόνοι οι οποίοι πραγματικά θέλουμε να τρέξουμε την έναρξη ισχύως της σύμβασης είμαστε εμείς. Γιατί τόσο πιο γρήγορα εμείς θα πληρωθούμε. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουμε καθαρό κίνητρο να τρέξουμε το έργο. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια των φορέων της Πελοποννήσου. Και φορείς δεν είναι μόνο η περιφέρεια και η Δήμη, είναι όλες οι υπηρεσίες της περιφέρειας. Επιτρέψτε μου λίγο να σταθώ και στο κομμάτι της τεχνολογίας. Βεβαίως. Θα έλεγε κανείς ότι περάσαν 7 χρόνια. Ναι. Πολλά χρόνια μάλλον. Μήπως η τεχνολογία είναι ξεπερασμένη. Σήμερα εγώ άκουσα χαρακτηριστικά και σημειώθηκε στο ρεπορτάζ τεχνολογία εχμής. Όντως είναι έτσι τα πράγματα. Όντως μιλάμε για ένα περιβαλλοντικό έργο. Όντως μιλάμε για ένα ηφόρο έργο. Θέλω λίγο να του δώσουμε αυτή τη διάσταση. Η τεχνολογία με την οποία χτίζουμε σήμερα το έργο της Ηπείρου, σήμερα όμως, είναι η ίδια τεχνολογία την οποία θα χρησιμοποιήσουμε στην Πελοπόννησο. Η μονάδα της Ηπείρου είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο, επομένως εγώ θα πρότεινα σε πρώτη φάση οι εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης Πελοποννήσου, αλλά οι δήμαρχοι και οι φορείς να επισκεφτούν. Να οργανώσουμε, θα μας φιλοξενήσει σίγουρα η Περιφέρεια Ηπείρου, να οργανώσουμε επίσκεψη για να έχουν μια εικόνα πραγματικά ενός σύγχρονου έργου και να καταλάβουν πραγματικά τι σημαίνει τεχνολογία εχμής και γιατί αυτό το έργο στην Πελοπόννησο θα είναι διαφορετικό και καλύτερο από τα άλλα έργα. Άρα, τεχνολογία εχμής που χρησιμοποιεί η Τέρνα, η οποία δίνει το καλύτερο περιβαλλοντικό αποτέλεσμα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και στην συνέχεια. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στο έργο. Χάρηκα που ήλθα μαζί σας. Γεια σας. Πάμε να συνεχίσουμε μένοντας σε αυτό το πλαίσιο και σε αυτό το κλίμα. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε κάποια ζητήματα και στο πολιτικό τους, στην πολιτική τους προέκταση. Να καλησπέρισουμε, έχουμε μαζί μας τον συνάδελφο τον Κώστα Τζερδούλα και τον διευθυντή της Ευρωπαϊκής Μονάδας Θωμά Τσαμπούλη. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Νομίζω ότι λίγο πολύ ακούσαμε έτσι, το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα κινηθεί η εταιρεία και έχει και αυτό το δικό της ενδιαφέρον. Και μέχρι να δούμε ποια θα είναι αυτή η πορεία, αλλά και το τι βγαίνει ουσιαστικά από την υπογραφή της ΔΥΠ στην Πελοπόννησο για τα σκουπίδια. Κώστα, μην το ξεχνάμε, εγώ επιμένω σε αυτό μετά από 7 χρόνια. Η εταιρεία ήταν εκεί, η περιφέρεια Πελοποννήσου κινήθηκε με άλλους ρυθμούς ή ενδεχόμενα όλοι αυτοί που μπήκαν στην διαδικασία κινητοποίησης αυτού του έργου ήταν με ρυθμούς που δεν ήταν κανονικοί, να το πω έτσι. Ξέρεις τι σκεφτόμουν τώρα που συζητούσες με τον κύριο Αγραφιώτη και πραγματικά πήρες και πολύ κομβικές απαντήσεις σε πάρα πολλά ζητήματα. Ο κύριος Αγραφιώτης ως τεχνοκράτης πρώτα απ' όλα και όχι ως πολιτικός, μιλώντας με καθαρό λόγο και μιλώντας δίχως ίσως μπορεί να δούμε, δίχως να σκέφτεται τα ψηφαλάκια της επόμενης ημέρας και μετριοπαθείς ο λόγος του, χωρίς τσιτάτα και άλλα πολλά που δημιουργούν συγκρουσιακό κλίμα, αποτύπωσε μια πραγματικότητα, μια κατάσταση. Την άποψή του ή τα όσα θα δούμε τα εξής στο επόμενο χρονικό διάστημα. Εάν σε αυτήν την λογική είχαν κινηθεί όλοι οι αυτοδιοικητικοί, όλοι οι αρμόδιοι,
όλοι όσοι είχαν την τύχη του έργου στα χέρια τους τα προηγούμενα 7 χρόνια, το πιο πιθανό είναι και σαν Πελοποννήσι να γνωρίζαμε πολύ καλύτερα για το έργο, τα πράγματα, αλλά κυρίαρχα να μην είχαμε οδηγηθεί σε συγκρούσεις και καθυστερήσεις εκ των πραγμάτων που καθυστέρησαν μία σειρά από καταστάσεις και δημιούργησαν και πολλά σοβαρά προβλήματα στο περιβάλλον της Πελοποννήσου, μιας και η ανεξέλεγκτη διάθεση, αυτό αποτυπώθηκε τα προηγούμενα χρόνια, έτσι, δημιούργησε έτσι σκηνικά τα οποία μας καθιστούν μία από τις πιο επιβαρημένες περιβαλλοντικά σε αυτό το επίπεδο περιφέρειες. Φτάνουμε σήμερα στο σημείο, και αυτό είναι το θετικό της όλης υπόθεσης, τουλάχιστον μετά από χρόνια πολλά, να έχουμε την υπογραφή ενός έργου το οποίο προσδοκούν όλοι να αποτελέσει το όχημα για να έχουμε την οριστική διαχείριση στο μέτωπο των απορριμμάτων. Του όποιου έργου, εγώ θα πω με τη λογική ότι όλοι επιθυμούν να υπάρξει λύση. Σωστά το επισημαίνεις και εγώ νομίζω ότι ήμουν ιδιαίτερα προσεκτικός σε αυτό. Έχουμε το όχημα που θα μας οδηγήσει στην οριστική διαχείριση. Υπάρχει το μοντέλο του ΣΔΙΤ. Αυτό επέλεγε, αυτό προκρίθηκε. Προφανώς χρειάζεται ένα έργο. Τόσα χρόνια δεν υπήρχε κάτι, δεν είχε εξευρεθεί. Πάμε λοιπόν το τι γίνεται παρακάτω. Εγώ άκουσα με εξαιρετικό ενδιαφέρον την τοποθέτηση του κ. Αγραφιώτη. Πρώτα απ' όλα να διευκρινίσουμε το εξής, γιατί και νομίζω και εμείς δεν το είχαμε καταλάβει σωστά. 10 μήνες για την προσωρινή διαχείριση από την στιγμή που θα πρέπει να τρέξουν διαδικασίες fast track, να το πω έτσι πολύ κομψά, και από όλες τις υπηρεσίες, έτσι. Ναι. Άρα όχι σε 10 μήνες από την υπογραφή, όπως είχαμε ακούσει στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Για την τιμή τα είπε, για το ιδιοκτησιακό. Επίσης νομίζω ότι ήταν περισσότερο ξεκάθαρη τουλάχιστον η δική του τοποθέτηση από τα όσα από τους αυτοδιοικητικοπολιτικούς και άλλους παράγοντες έχουμε ακούσει. Τουλάχιστον, ανεξάρτητα αν συμφωνεί κάποιος ή όχι, διευκρινίζει μια κατάσταση. Και προφανώς, αυτό που έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό για το αντίστοιχο έργο της Ηπείρου, το οποίο αποτελεί και έναν οδηγό και για τους Πελοποννήσιους στο να δουν τι εξελίσσεται εκεί πέρα, αλλά και για όλους όσους έχουν τις όποιες αμφιβολίες. Με τη διαφορά, και να το επαναλάβω, γιατί το έχουμε ξαναπεί από αυτό το δελτίο. Εκεί ήταν μια γροθιά. Εδώ, προφανώς, με υπετιότητα κάποιον, ακολουθήθηκε ένα κλίμα σύγκρουσης, φανατισμού, εγώ θα πω. Φανατισμού, τσιτάτων, ίσως θα έλεγε κανείς και κάποιων διαδρομών, δώσ' μου, πάρε, δεν ξέρω και εγώ τι. Εντάξει, πολλά... αυτά που αναφερθεί από τους δημάρχους. Μην τα, ναι, μην τα αυτό. Οι δήμαρχοι, μην ξεχνά το ΦΟΣΔΑ, έχουν κατηγορήσει πάρα πολλές φορές ότι για τα έργα, για τους φόβους, για... Φτάσαμε σήμερα σε αυτό το σημείο. Ας υπάρξει ένα μίνιμουμ συνεννόησης προκειμένου κάποια στιγμή η Πελοπόννησος να ξεφύγει από αυτήν την δραματική κατάσταση που χρόνια τώρα έχει περιέλθει. Εγώ θα το πω πιο χοντρά. Αν 7 χρόνια χρειάστηκε να γίνει ένα έργο, σήμερα δεν πρέπει απλά να πανηγυρίσουμε. Σήμερα πρέπει να είμαστε πολύ προβληματισμένοι και πολύ δε περισσότερο για την επόμενη μέρα. Η εταιρεία θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Νομίζω ότι το σημείο αναφοράς είναι στο γεγονός ότι η εταιρεία θα πρέπει να τελειώσει το έργο όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και να το λειτουργήσει. Γιατί από εκεί θα υπάρχει και το κίνητρο του να χρηματοδοτηθεί και να αποπληρωθεί. Από την άλλη, ακόμα στο βασίλειο της Πελοποννήσου δεν έχουμε βρει το μίνιμουμ της συνεννόησης. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όταν ακούμε για τρεις ΦΟΣΔΑ, για περιφέρεια, ομονοημένη, για ζητήματα άλλα, κάτι δεν πήγε καλά στους χειρισμούς. Για να χάσουμε 7 χρόνια, κάτι δεν πήγε καλά στους χειρισμούς. Και όσο και αν η Περιφερειακή Αρχή θέλει να χρεώνει αλλού τις ευθύνες, καλό είναι να κοιτάξει και τις ευθύνες της όλης κολλησιεργίας που υπήρχαν φυσικά στο κομμάτι που είχε να κάνει με την δική της διαχείριση του θέματος. Πολλά έχουν ακουστεί, δεν μπαίνουμε στη διαδικασία. Σήμερα είναι μια άλλη μέρα. Θανάση, θέλω λίγο να τα σχολιάσουμε αυτά, γιατί έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Θα βάλω και μια διάσταση εγώ έτσι στο πολιτικό πλαίσιο. Σήμερα δεν είχαμε υπουργούς, ούτε και βουλευτές. Εντάξει, μια απλή προσέγγιση είναι λόγω των εξελίξεων που υπήρχαν. Πάντως, λόγω της επικοινωνίας και της ιστορικότητας, ναι, όπως αναφέρθηκε της ημέρας, θα μπορούσε. Και λόγω της χρησιμότητας του έργου, θα μπορούσε να είχε προγραμματιστεί το θέμα κάπως αλλιώς, το timing. Εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι ίσως να είναι και το πρώτο βήμα ότι όλοι έχουν συναισθανθεί ότι θα πρέπει να υπάρχουν χαμηλοί τόνοι
και να υπάρχουν περισσότερα έργα και δράσεις και λιγότερα λόγια. Γιατί τελικά αυτό το έργο, αν πέρασε από 40 κύματα από το 2011 και μετά, οι ευθύνες είναι σαφέστατα πολιτικές και πολλαπλές, με πολλές κατευθύνσεις και πολλούς αποδέχτες, πρόσωπα, θεσμούς, μηδέ εξαιρουμένων των κυβερνήσεων, οι οποίες η τελευταία μόνο 3,5 χρόνια σχεδόν δεν μπόρεσα να καταλάβω τι ακριβώς έχει αλλάξει. Κάποια μικρά ζητήματα στη σύμβαση και, εν πάση περιπτώσει, μιλάμε ότι υπογράφει σύμβαση με βάση τον αρχικό διαγωνισμό. Τα υπόλοιπα είναι στο μιλητό, δηλαδή στο πώς θα συνεννοηθούν οι... Και στην καλή θέληση. Ναι, και στην καλή θέληση, αυτό εννοώ, στο μιλητό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, για να συμβούν όλα αυτά εδώ στην Πελοπόννησο, που δεν συνέβησαν στην Ήπειρο, όπως μας διαβεβαίωσε ο κύριος Αγραφιώτης πριν, σημαίνει ότι εδώ ο βασικός φορέας, η περιφέρεια, έχει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης, διότι δεν μπόρεσε να βρει το σημείο προσέγγισης μεταξύ, καταρχήν, των άμεσα ενδιαφερομένων και, δεύτερον, να συμβιβάσει τις πολιτικές αντιθέσεις οι οποίες υπήρχαν. Όχι ότι οι άλλοι οι οποίοι αντιτίθεντο, δηλαδή οι κυβερνήσεις, τα κόμματα, οι παρατάξεις, οι αντιπολιτεύσεις, οι δήμαρχοι. Μην ξεχνάμε ότι στην αρχή είχαμε ξεκινήσει με άλλες κόντρες που αφορούσαν εδώ από τον κύριο Νίκα με την περιφέρεια, που ήταν στην ΠΕΔ τότε. Μετά αυτό μετατέθηκε από τον κύριο Καμπόσο και βλέπουμε τι γίνεται, από κάποιους άλλους δημάρχους. Όλα αυτά μπήκανε στη ζυγαριά σε σχέση με τις σχέσεις της περιφέρειας, με τα έργα σε δήμους, με πολλά άλλα ζητήματα, και υπήρχε ένα αλυσιβερίσι το οποίο τελικά λειτουργούσε σε βάρος του έργου. Από εκεί και πέρα όμως, με βάση αυτά τα οποία είπε ο κύριος Αγραφιώτης, ο οποίος σχεδόν μας είπε ότι η εταιρεία δεν φταίει απολύτως τίποτα, πιστεύω ότι και η ίδια η εταιρεία που είχε αναλάβει το ζήτημα της ιδιωτικής χωροθέτησης έχει και αυτή κάπου τις ευθύνες της με το πώς χειρίστηκε το ζήτημα σε σχέση με τις ιδιοκτησίες, οι οποίες πλέον είναι αμφισβητούμενες ανοιχτά από τα δικαστήρια και, όπως προέκυψε και από αποφάσεις και από έγγραφα και από δικαστικές ενέργειες, προκύπτει ότι εκεί υπήρξε μια βιομηχανία πλαστών τίτλων, πώς αποκτήθηκαν όλα αυτά. Πήγαμε βεβαίως μετά στη λύση, την τελευταία, που είναι οι απαλωτριώσεις. Διότι χωρίς τις απαλωτριώσεις δεν θα υπήρχε καμία συνεννόηση. Τώρα, τι ακριβώς έγινόταν, ποιος ήταν ο ρόλος της περιφέρειας, η οποία στην αρχή έλεγε ότι δεν είναι δική μας υπόθεση, δεν ξέρουμε τίποτα, ενώ αποδείχθηκε ότι ήταν σε διαμεσολάβηση ακόμα και με ιδιοκτήτες, και πολλά άλλα, είναι και αυτό ένα μέρος της ευθύνης. Εν πάση περιπτώσει, όμως, ο κύκλος έκλεισε. Η σύμβαση υπεγράφει. Και μένει να δούμε την επόμενη μέρα. Να δούμε λοιπόν την επόμενη μέρα. Στο μόνο που μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία ελπίδα είναι να μπορέσουν να συντονιστούν τώρα οι αρχές, αυτό το οποίο όλες οι αρμόδιες αρχές, υπηρεσίες, θεσμοί, φορείς και πρόσωπα, αυτό που είπε ο κύριος Αγραφιώτης, ώστε να τρέξουμε το χρόνο, δηλαδή να κερδίσουμε χαμένο χρόνο. Διότι σε διαφορετική περίπτωση, εάν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί ή παρεμβαίνουν και άλλα εμπόδια, είναι βέβαιο ότι το έργο θα μπλέξει σε νέα γρανάζια. Σημειώνουμε. Καθυστερήσεων. Σημειώνουμε ότι απόψε στη Σκάλα είχε μια νέα κινητοποίηση από την πλευρά των πολιτιστικών συλλόγων. Σημειώνουμε ότι ακολουθούν και άλλα σενάρια, και μάλλον και άλλα επεισόδια, όσον αφορά την δικαστική εξέλιξη των πραγμάτων και τις προσφυγές που έχουν υπάρξει. Και να αναφέρουμε ότι υπάρχει χρόνος πολλής μέχρι να δούμε το κομμάτι που έχει να κάνει και με την προσωρινή διαχείριση, και κατά συνέπεια βλέπουμε ο ένας μετά τον άλλον Δήμο να παίρνουν και επεκτάσεις όσον αφορά την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην οποία μπαίνουν, και ανάμεσα στους Δήμους αυτούς και η Καλαμάτα. Ναι, και ο Δήμος Καλαμάτας. Ναι. Κοίταξε, αυτό το ζήτημα της προσωρινής διαχείρισης, Θέμη, θα είναι ένα ζήτημα το οποίο θα ταλανίσει την περιοχή για κανένα χρόνο. Διότι αν υποθέσουμε ότι τρέξουν οι διαδικασίες μέχρι τον Σεπτέμβριο, βάλε Οκτώβριο,
ας πούμε, για να μπει μπροστά η σύμβαση αυτό που είπε και με εκλογές, εκείνα ο κύριος ο Αγραφιώτης και πάμε μετά στους 10 μήνες, άρα μιλάμε για ένα χρόνο που μπλέκουμε στη διαδικασία εκλογών. Τα συμφέροντα είναι πολλά, οικονομικά και άλλα, και οπωσδήποτε η κατάσταση θα είναι απειλητική και για το περιβάλλον και για, και για τις πόλεις της Πελοποννήσου. Με αυτή την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, όπως καταλαβαίνεις, πόσο μπορεί να λειτουργήσει και τι ακριβώς μπορεί να γίνει. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω από τη στιγμή την οποία δρομολογήθηκε το όχημα μέσω της ΔΙΤ για την οριστική διαχείριση, θα πρέπει αυτό το πράγμα να τρέξει συγκροτημένα, να υπάρξει μία συνένεση. Σε αυτό βέβαια δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, δεδομένου ότι βλέποντας την κατάσταση πρώτα-πρώτα στην περιφέρεια και τις αντιθέσεις που υπάρχουν στην περιφέρεια μεταξύ των παρατάξεων, μεταξύ του περιφερειάρχη, μεταξύ της παραταξιακής της πλειοψηφίας, της παράταξης του κυρίου Τατούλη, τις αντιθέσεις που υπάρχουν, τις αντιθέσεις που υπάρχουν με δημάρχους. Υπάρχει γενικά ένα σκηνικό αναταραχής, το οποίο έρχεσαι πολύ ωραία αυτή τη στιγμή να μου δώσει την πάσα για να δω και το επόμενο, γιατί υπάρχει και σκηνικό γενικά πολιτικής αναταραχής. Πριν πάμε λοιπόν στην κεντρική σκηνή, να δούμε μια χαρακτηριστική αναφορά. Γιατί πολλής λόγος Θανάση και Κώστα έχει γίνει για τους δύο κόσμους, που λέει ο κύριος Στατούλης, ότι οι δύο κόσμοι πρέπει να συνεννοηθούν και αυτά που είχε πει στον Πρωθυπουργό. Όμως σήμερα ο κύριος Πιτσιόλας το απάντησε για τους δύο κόσμους. Και του είπε χαρακτηριστικά του κύριου Τατούλη πως οι δύο κόσμοι δεν είναι δύο κόσμοι, αλλά είναι ένας. Να δούμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα. Είναι αυτό που είπα μπροστά στον κύριο Πρωθυπουργό. Μπορεί να είμαστε δύο διαφορετικοί κόσμοι. Ο καθένας να έχει τις δικές του αρχές, τις δικές του αξίες. Επιβάλλεται σήμερα σε αυτή τη χώρα οι δύο διαφορετικοί κόσμοι να βρουν ένα επίπεδο συνεννόησης, ένα επίπεδο συνεργασίας, ένα επίπεδο αύξησης της αποτελεσματικότητας των πολιτικών παρεμβάσεων. Δεν συμφωνώ καθόλου μαζί σας όμως ότι είμαστε δύο κόσμοι. Ένας κόσμος είμαστε και πρώτα τα λάβαμε. Προφανώς θα έχουμε μεταξύ μας διαφορές πολιτικές, όμως από την κρίση που περάσαμε πρέπει να διδαχτούμε ότι όλα αυτά πρέπει να είναι κάτω από μια κοινή ομπρέλα. Ένας κόσμος είμαστε και να, αν πριτανεύσει ο κοινός νους, όχι τίποτα παραπάνω, ο κοινός νους, θα κάνουμε θαύματα. Ξέρω πως το είπε ο περιφερειάρχης, δεν το παρεξηγώ, απλώς θέλω να τονίσω τη δική μου άποψη. Λοιπόν, μια σε εισαγωγικά έτσι, πολιτική διαφωνία της στιγμής, Κώστα, που έχει όμως και την δική της σημειολογία. Κοίταξε να δεις, από τη μία ακούσαμε το. Επανέλαβε ο κ. Στατούλης το αφήγημα το οποίο έχει υιοθετήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα για τους δύο κόσμους και την πολιτική. Μου έκανε εξαιρετική εντύπωση όταν ξεκίνησε η απάντηση του κ. Πιτσιόρλε, ένα όχ που ακούστηκε, δεν ξέρω από πού ακούστηκε το όχ, αν ήταν από αυτοδιοικητικό ή από κάποιον άλλο παράγοντα εκεί πέρα. Όπως επίσης και αυτή η στιγμή αμηχανίας, ένα χειροκρότημα, έτσι λίγο υπήρξε μια παγωμάρα εντός εισαγωγικών, θα το έλεγε κανείς, για αυτή τη μία αποδοχή της θέσης Στατούλη από την πλευρά του κ. Πιτσιόρλε, ο οποίος μίλησε για έναν κόσμο, για μια άλλη τοποθέτηση, τουλάχιστον η δική του προσέγγιση είναι αυτή. Έχει εξαιρετικό πολιτικό ενδιαφέρον να το δει κανείς συνολικά σε όλα όσα έχουν εξελιχθεί και σε επίπεδο Πελοποννήσου. Τώρα προφανώς τα ζητήματα έχουν να κάνουν με την κοινή γραμμή που πρέπει να ακολουθηθεί για μια σειρά από πράγματα, καταστάσεις και διεκδίκησης. Τώρα θα είναι δύο κόσμοι, θα είναι ένας κόσμος, θα είναι τρεις κόσμοι. Μένει να το δείξει η ιστορία και η τοποθέτηση του καθενός σε όλα αυτά που ακολουθούν. Το θέμα είναι να μην διαμοιράζουμε και να μην διαχωρίζουμε θανάσιτους πολίτες της Πελοποννήσου σε κόσμο. Ρεαλιστικά, αν το δούμε, ο Τατούλης έχει δίκιο. Δύο κόσμοι, ίσως και τρεις, θα λέγα εγώ, ας πούμε. Εξειδανικευμένα θα έπρεπε να είναι αυτό που είπε ο κύριος Πιτσόρλας. Ένας κόσμος με διαφορετικές προσεγγίσεις βέβαια, αλλά με ένα σημείο προσέγγισης στα αυτονόητα. Είναι αυτό το οποίο πασχίζουμε στην Ελλάδα να κατακτήσουμε, αλλά δυστυχώς σε μισό αιώνα περίπου δημοκρατίας δεν το έχουμε κατακτήσει. Αυτό είναι αλήθεια. Και ως προς αυτό το οποίο έθεσε ο κύριος Στατούλης, έτσι είναι σήμερα. Ναι, οι αντιθέσεις αυτές δηλαδή, ναι, οι αγεφύρωτες, δεν μπορεί
να είναι αγεφύρωτες σε μια δημοκρατική ευρωπαϊκή χώρα η οποία πρέπει να έχει ένα κοινό τόπο, δηλαδή ότι τελικά πρέπει να αποφασίζει. Ναι, μην ξεχνάμε ότι έχει όμως μια διάσταση του Αναπτυξιακού Συνεδρίου και της πρόσκλησης που έγινε προς τον Πρωθυπουργό, με ό,τι αυτό σηματοδότησε για την συνέχεια στην πολιτική της έκβαση αυτής της πρόσκλησης. Και την τοποθέτηση και την δράση που υπήρξε από το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ αρχής, σε αυτό το μέτωπο. Επίσης, θα πρέπει να πούμε. Γιατί δεν στάθηκε, ας το πούμε, σαν μια πολιτική φιλοσοφία, αναφέρθηκε φυσικά σε αυτό που ανέφερε και στον Πρωθυπουργό, όπως είπε χαρακτηριστικά. Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι από τη μία ο κ. Στατούλης είναι ένας έμπειρος πολιτικός, από την άλλη όμως ο κ. Πυρτσιόλας είναι ένας άνθρωπος τεχνοκράτης, ο οποίος βλέπει πιο ρεαλιστικά πολλές φορές τα πράγματα και αφήνει ίσως τα αφηγήματα λίγο περισσότερο στην άκρη. Λοιπόν, πάμε λίγο στην πολιτική τώρα καθαρά και στα όσα συμβαίνουν με το Σκοπιανό και με τις εξέλιξεις που έχουμε στην Βουλή και τρέχουν αυτήν την ώρα. Να δούμε ένα βίντεο που έχει να κάνει με την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα, του Πρωθυπουργού, τη συνέντευξη του στην ΕΡΤ. Ο κ. Τσίπρα υπεραμείνθηκε των επιλογών τη κυβέρνηση, μίλησε για συμφωνία επωφελή για τη χώρα, ενώ τόνισε ότι δεν θα πάει σε δημοψήφισμα για το θέμα αυτό. Αλλά επιτρέψτε με εδώ να σας πω μια δική μου άποψη. Με τη συμφωνία που πετύχαμε, καταφέραμε να πάρουμε και να μην δώσουμε, σημείωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ ο Πρωθυπουργός για το Σκοπιανό. Θεωρώ ότι είναι μια σημαντική κατάκτηση το Βόρεια δίπλα στο Μακεδονία που μέχρι σήμερα αναγνωρίζουν 140 χώρες σε όλο τον κόσμο. Διότι είναι γεωγραφικός προσδιορισμός, διότι είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε, δεν είναι εθνοτικός προσδιορισμός. Συνεπώς, κύριε Βαχελά, αν με ρωτάτε, ναι, ήμουν εναντίον. Και έπαιξε ρόλο αυτό της αμετάφρασης της ονομασίας. Γιατί? Γιατί αν καταλήγαμε σε μια συμφωνία όπου θα λέγαμε αμετάφραστο, δηλαδή οι Εγγλέζοι να λένε Σεβέρνα Μακεδονία, οι Αμερικάνοι, οι Κινέζοι, όλοι Σεβέρνα Μακεδονία. Ξέρετε κάτι, η γλώσσα, η δύσχρηστη ονομασία, γιατί η γλώσσα στο τέλος εκδικείται, όλοι θα μένανε στο Μακεδονία, στο Μακεδονία, όπως... Κακά τα ψέματα, ας μην βάζουμε Μακεδονία, το κεφάλι Μακεδονία, μας. Να λέμε πάλι στη Μακεδονία θα μείνουν. Δεν θα έλεγε κανένα Σεβέρνα. Δεν θα έλεγε κανένα. Τώρα δεν υπάρχει περίπτωση, κατά τη γνώμη μου, να μην μπει κανένα, να μην την μετονομάσουν και να μην τον ονομάζουν όλοι ως North Macedonia, ως Βόρεια Μακεδονία. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν αναγνωρίζει αυτή η συμφωνία έθνος μακεδονικό, αλλά αναγνωρίζει το δικαίωμά του στον αυτοπροσδιορισμό, καθώς και ότι σέβεται την ταυτότητα που έχουν καλλιεργήσει. Δεν αναγνωρίσαμε έθνος μακεδονικό, δεν αναγνωρίζει αυτή η συμφωνία έθνος μακεδονικό, αναγνωρίζει βεβαίως το δικαίωμά τους στον αυτοπροσδιορισμό, βεβαίως είναι δικαίωμά τους, δεν μπορούμε να τους το στερήσουμε, και σέβεται την ταυτότητα που έχουν καλλιεργήσει και έχουν δημιουργήσει, σέβεται την ταυτότητά τους, επαναλαμβάνω. Δεν είναι ταπεινωτική συνθήκη Βερσαλιών, είναι μια συμφωνία. Και γιατί δεν είναι, ακόμα και αν μπορούσαμε, δεν θα θέλαμε, γιατί δεν θα ήταν βιώσιμη. Η πολιτική αντιπαράθεση τώρα στο εσωτερικό της χώρας χτυπά κόκκινο. Πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης καταθέτει η Νέα Δημοκρατία αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας με το πολυνομοσχέδιο, κάτι που ανακοίνωσε και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Την απόφαση του να καταθεθεί πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Βουλή, και προκάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να την μετατρέψει σε πρόταση εμπιστοσύνης για την κυβέρνησή του. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας καταθέτει αμέσως μετά τη λήξη της σημερινής συζήτησης πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Και προκαλώ τον κύριο Τσίπρα. Τον κύριο Τσίπρα που κρύβεται. Αν τολμά, θα τον εκπροσωπήσετε εσείς. Γιατί πού είναι, είναι εδώ και το βλέπουμε. Κάντε ησυχία. Σας προκαλώ να μετατρέψετε, αν τολμάτε, την πρόταση δυσπιστίας σε πρόταση εμπιστοσύνης στην κυβέρνησή σας. Και για να δούμε επιτέλους αν υπάρχουν 154 βουλευτές που είναι πρόθυμοι να πούνε ναι στην υπογραφή που ετοιμάζεστε να βάλετε την Κυριακή στις πρέσπες. Σας προκαλώ λοιπόν, κύριε Τσίπρα, γιατί σήμερα αναμετρώμαστε όλοι με την ιστορία.
Λοιπόν, μένουμε σε αυτό και νομίζω Κώστα έχουν αρχίσει ουσιαστικά τα όργανα, θα έλεγε κανείς, με φόντο και την συμφωνία που υπάρχει για το Σκοπιανό, μια συμφωνία που έχει επικριθεί ιδιαίτερα από τον κόσμο και έχει αποκτήσει και την διάσταση της αντίδραση και στο κομμάτι της κοινοβουλευτικής αντιπαράθεσης. Μέχρι να δούμε πώς θα εξελιχθούν τώρα τα πράγματα. Υπάρχει μια διαδικασία που τρέχει μετά το πολυνομοσχέδιο. Ένα πολυνομοσχέδιο, θα σου πω εγώ, με πάρα πολλά μέτρα, με αρκετές επιβαρύνσεις, με υπερπλεονάσματα και με άλλες δεσμεύσεις, που πέρασε σβηστά. Αυτό δεν το πήραμε χαμπάρι τι έχει γίνει. Αυτό είχα σκοπό. Διαβάζει κανείς, και ήταν χαρακτηριστικό ένα άρθρο, μια ανάλυση ενός οικονομολόγου σήμερα, που κάνει λόγο για επιβαρύνσεις που φτάνουν τις αρκετές χιλιάδες ευρώ. Με βάση τέλος πάντων αυτά που έρχονται. Κάποιοι το χαρακτήρισαν τέταρτο μνημόνιο, να το πω απλά. Και, δεν το έχουμε καταλάβει. Δεν το κατάλαβε κανένας. Θα το καταλάβουμε βέβαια εν καιρό, όπως και μαζί και όλα τα υπόλοιπα, όπως αυτά που θα έρθουν το 19, όπως αυτά που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα. Είναι λίγο πολύ απλά τα πράγματα και νομίζω ότι η παραπληροφόρηση, η προπαγάνδα των κυβερνητικών και όλα αυτά κάπου καταραίει όταν ο Έλληνας φορολογούμενος, ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο επιχειρηματίας, ο μισθωτός πάει στο λογιστή του για να κάνει φορολογική δήλωση και φεύγει με ένα μπουγιουρντί τέτοιο που αντιλαμβάνεται για τα καλά και νομίζω στον απόλυτο βαθμό το τι πραγματικά συμβαίνει σε τούτη εδώ την χώρα. Τώρα, πέρα από τα οικονομικά τα οποία τα πάμε αμάσιτα εδώ και πάρα πολύ καιρό κάτω και προφανώς θα τα δούμε μπροστά μας γιατί η ανάπτυξη αργεί ακόμα. Στο κομμάτι της πολιτικής αντιπαράθεσης προφανώς τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το Σκοπιανό κυριαρχούν. Έχουμε την πρόταση δυσπιστίας από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας η οποία μπαίνει και έχει μπει σε διαδικασία εξπρές συζήτηση στην Βουλή. Έντονες αντιπαραθέσεις. Κάπου ο κύριος Τσίπρας έβαλε στο στόχαστρο και τον Αντώνη Σαμαρά, τον οποίο φωτογράφησε στον ηγέτη της Νέας Δημοκρατίας και ότι πίσω από όλα κρύβεται. Δεν ξέρω, βλέπει αυτό το πράγμα με το Σαμαρά και την κυβέρνηση. Παντού βλέπουν το Σαμαρά μπροστά τους. Δεν ξέρω γιατί. Κάτι γίνεται με αυτή την υπόθεση. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Είναι ανοιχτά τα ζητήματα. Είναι πολλά τα ζητήματα. Και πέρα από το κομμάτι που έχει να κάνει με αυτή την υπόθεση του Σκοπιανού και τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί, βλέπουμε ότι αυτό θα φέρει και σειρά πολιτικών και κομματικών αλλαγών. Όπως άλλωστε λίγο πολύ το είχαμε προαναγγείλει. Βλέπουμε την Δημοκρατική Συμπάραταξη εκεί, το κίνημα αλλαγή στο ποτάμι. Αυτά πάνε σε μια διάσπαση πριν καλά-καλά ενοποιηθούν. Το ποτάμι τραβάει αλλού, η Δημοκρατική Συμπάραταξη αλλού. Βλέπουμε διαφοροποιήσεις στον εξάρτητο τους Έλληνες. Βλέπουμε διαφοροποιήσεις σε μια σειρά από τις πτέρυγες της Βουλής. Και όλα αυτά μένει να δούμε πού θα κάτσει στο τέλος η μπίλια. Το μόνο που ελπίζουμε είναι σε αυτήν την πολιτική αντιπαράθεση να μην χάσουμε ό,τι τέλος πάντων μας έχει απομείνει σε αυτήν την χώρα. Θανάση, έρχομαι και σε σένα γιατί θα δούμε σε λίγο εμείς το κομμάτι της ανάλυσης όσον αφορά τη συμφωνία και από έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά τα πράγματα, τον Σάββατο Καλλιτερίδη, που κάνει την δική του αναφορά για την συμφωνία για το Σκοπιανό. Όμως στην πολιτική διάσταση των πραγμάτων εξελίσσονται μία σειρά από πράγματα. Εξελίσσονται, να πούμε, και συλλαλητήρια νέα και στην Πελοπόννησο και κεντρικά, που έχουν και αυτά το δικό τους ενδιαφέρον, που θα εκφράσουν τον κόσμο. Και μένει να δούμε πώς θα αποτυπωθούν όλα αυτά στο επίπεδο και της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Κοίταξε Θέμη, είναι σαφές και όπως προκύπτει και από τις δημοσκοπήσεις και από τα συλλαλητήρια ότι η πλειοψηφία, η συντριπτική του ελληνικού λαού τάσεται κατά αυτής και αυτής της συγκεκριμένης συμφωνίας που έχει να κάνει με το θέμα της παραχώρησης του όρου Μακεδονία. Είτε τον επιθετικό προσδιορισμό μακεδονικό έθνος και γλώσσα κλπ. Βέβαια, το θέμα δεν είναι ξεκομμένο αυτό. Έρχεται από τα παλιά. Πιστεύω εγώ προσωπικά ότι ο σχεδιασμός του χρόνου, του πολιτικού, ώστε να εξελιχθεί σε αυτή τη φάση, ήταν προσχεδιασμένος και να συζητηθεί και να έρθει το θέμα ταυτόχρονα με το πολυνομοσχέδιο, το οποίο πραγματικά είναι πολυνομοσχέδιο λεμετόμος και το οποίο, όπως είπες και εσύ, εύστοχα πέρασε σβηστά. Τις συνέπειες θα τις δούμε αργότερα. Εν πάση περιπτώσει όμως στην πολιτική, επειδή η πολιτική στην ουσία είναι timing, συμβαίνουν όλα αυτά. Τα ίδια είχαν συμβεί και με το θέμα
των περικοπών των συντάξεων, οι οποίες θα έρθουν το 19, είχαν ψηφιστεί 1,5 χρόνο νωρίτερα και τότε περίπου σβηστά, γιατί κάποιο άλλο θέμα τα σκέπαζε. Και τώρα που φτάνει η ώρα του λογαριασμού, αρχίζουν οι κόντρες. Βεβαίως υπάρχει και το ίδιο αυτό το θέμα το μακεδονικό. Γι' αυτό νομίζω ότι περισσότερο οι ειδικοί μπορούν να κρίνουν τη συμφωνία, στην οποία εγώ, έτσι που έριξα μια ματιά στο κείμενο, πέρα από κάποιες θετικές αναφορές σε σχέση με το τι δεν είχαμε και το τι μπορεί να κατακτηθεί με αυτή τη συμφωνία, υπάρχουν και ορισμένα πράγματα τα οποία είναι σαφώς σε βάρος των θέσεων, των πάγιων θέσεων των ελληνικών. Όμως και αυτό το ζήτημα πολιτικά η κυβέρνηση το χρησιμοποιεί κυρίως για να διχάσει, για να μην πω, για να διασπάσει καταρχήν τη Νέα Δημοκρατία, να μπορέσει να δώσει σάρκα και οστά πολιτικά στον εταίρο τον κυβερνητικό, ο οποίος πατάει σε δύο βάρκες. Και εκεί ακριβώς έρχομαι, ότι έχει να κάνει και η πρόταση μορφής της Νέας Δημοκρατίας. Θέλει ουσιαστικά να απογυμνώσει τα κυβερνητικά επιχειρήματα και αυτή τη διπρόσωπη και τη διγλωσία του κυρίου Καμένου. Τώρα θα αναγκαστεί ο κύριος Καμένος ουσιαστικά, επειδή δεν πιστεύω ότι θα ρίξει την κυβέρνηση. Με το είχε πει βέβαια, αλλά αυτό το οποίο έγινε. Ναι, αλλά αυτό όμως γίνεται για αυτό το συγκεκριμένο λόγο, για το θέμα της συμφωνίας κλπ. Εάν λοιπόν τώρα ψηφίσει την κυβέρνηση, σημαίνει ότι δίνει πράσινο φως και δίνει και όλα τα περί Μακεδονίας. Άρα αυτά τα το εμπόριο υπερπατριωτισμού κλπ. Το οποίο κάνει από τη μία μεριά για να μπορεί πάντως να έχει... Πάντως, Θανάση, ο κύριος εχθές μόνο για τον κύριο Καμένο δεν βρήκε να πει κάτι. Για όλους τους υπόλοιπους βρήκε. Δεν βρήκε, γιατί είναι ευνόητη η λόγη, ας πούμε, που δεν βρήκε. Τώρα από εκεί και πέρα, το ότι εστιάζει, ας πούμε, την κριτική και τις επιθέσεις ο κύριος Τσίπρας στον κύριο Σαμαρά και υποτιμώντας τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο αποκάλεσε θλιβερό φερέφωνο, και ότι πραγματικός ηγέτης είναι ο Σαμαράς. Αυτό βέβαια μπορεί να περιποιεί τιμή στο Σαμαρά, γιατί όταν, ας πούμε, ένας αντιπαλός βασικός σου κάνει τέτοιου είδους επίθεση, αυτό ευκολονόητο είναι ότι πόντους δίνει στο Σαμαρά στο χώρο. Το ζήτημα όμως δεν είναι αν παίρνει πόντους στο Σαμαρά, είναι ποιες είναι οι επιδιώξεις κυβερνητικές. Οι κυβερνητικές επιδιώξεις είναι να δημιουργήσει ρήγματα στη Νέα Δημοκρατία που φτάνουν μέχρι το οικογενειακό περιβάλλον του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Yeah. Το είπε το μεσημέρι καθαρά ο Πρωθυπουργός και θα ακούσουμε πράγματι πάρα πολλά. Οι σκελετοί βγαίνουν από την τουλάπα και από την περίοδο... Όχι, αυτή είναι το νέο. Το νέο δεν είναι το παλιό. Από την εμφυλιοπολεμική περίοδο. Για να μην σου πω ότι έχουμε φτάσει και στις αρχές του αιώνα περίπου για να αντλήσει επιχειρήματα η κάθε πλευρά κλπ. Πιστεύω ότι αυτό ακριβώς είναι που επιδιώκει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, διότι αν ήθελε θα μπορούσε να είχε κάνει αυτό το οποίο έγινε το 2008 επί κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που φτάσαμε στο Βουκουρέστι, υπήρχε ενιαία πολιτική θέση και με αυτόν τον τρόπο γι' αυτό τότε επετεύχθηκε αυτό που επετεύχθη με το βέτο το οποίο τέθηκε στο θέμα του ΝΑΤΟ. Τώρα, αλλαγή θέσης δεν έχει υπάρξει. Δεν υπάρχει συμβούλιο πολιτικό να αλλάξει θέση. Υπάρχει υπάγεια θέση που εξακολουθεί και είναι ισχύ θεωρητικά. Δεν υπάρχει πολιτικό συμβούλιο για να αλλάξει τη βασική θέση. Ωστόσο, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, βαδίζοντας σε κάποια προηγούμενα χνάρια, όπως έχει χαράξει τη δική της, έχει χαράξει τη δική της θέση και παίρνει και την ευθύνη. Σε αυτό ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και η ΑΝΕΛ και οι πάντες όλοι θα αναμετρηθούν με την ιστορία και με τη βούληση του ελληνικού λαού. Να σας ευχαριστήσω για τους δύο πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Μένουμε εμείς στο κομμάτι που έχει να κάνει με το Σκοπιανό. Η χρήση του όρου Μακεδονία στην ονομασία που συμφωνήθηκε έχει φέρει ήδη μεγάλες αντιδράσεις, με τον στρατηγικό αναλυτή Σάβα Γαλιντερίδη να μιλά στον Best και να κάνει λόγο για μαύρη ημέρα για την Ελλάδα. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από το Σκοπιανό. Η χρήση του όρου Μακεδονία στην σύνθετη ονομασία που συμφωνήθηκε έχει ήδη φέρει μεγάλες αντιδράσεις, με τον στρατηγικό αναλυτή Σάβα Καλλιντερίδη να εκτιμά την κατάσταση και να μιλά στην τηλεόραση Best, κάνοντας λόγο για μια μαύρη ημέρα για την Ελλάδα. Εδώ λοιπόν συμβαίνει το εξής τρελό, παράλογο, ότι η Ελλάδα
που έρει το βέτο, φέρεται διαστημένη να άρει το βέτο για να γίνουν μέλος και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, είναι αυτή η οποία υποχωρεί και χάνει και δεν υποχωρούν τα Σκόπια. Αυτό λοιπόν πώς μπορεί να παρουσιαστεί ως διπλωματική επιτυχία? Πιστεύω ότι όταν θα διδάσκεται η υπόθεση αυτή, αν τελεσφορήσει τελικά, ότι θα διδάσκεται στις διπλωματικές ακαδημίες όλου του κόσμου ως το μοναδικό παράδειγμα που χώρα που είχε το δικαίωμα βέτο, ήρε το βέτο και τελικά αντί να κερδίσει έχασε. Γιατί λοιπόν δεν είναι διπλωματική επιτυχία της Ελλάδας και γιατί είναι δυστυχώς μια μαύρη μέρα για την Ελλάδα? Εδώ, εάν δούμε το ζήτημα καθαρά ιστορικά, όλος ο κόσμος, όλη η επιστημονική κοινότητα, είχαμε και 400 ακαδημαϊκούς από τον κόσμο ιστορικούς που το υπέγραψαν, ότι μακεδονικό έθνος και μακεδονική γλώσσα ξεχωριστό στη διάρκεια της ιστορίας, της ανθρώπινης ιστορίας, δεν υπήρχε. Δεν υπήρξε ποτέ. Οι Μακεδόνες ήταν ένα ελληνικό φύλο και η γλώσσα τους, η μακεδονική, ήταν η ελληνική. Άρα δεν υπήρχε μακεδονικό έθνος, δεν υπήρχε μακεδονική γλώσσα και αυτή η γεωγραφική Μακεδονία που μας λένε ψευδώς ο πρόεδρος της Βουλής, ο υπουργός εξωτερικών και άλλοι, ότι υπήρχε η Μακεδονία, εκτείνεται και πέραν των ελληνικών συνόρων της Ελλάδας και μοιράστηκε, το πήραμε εμείς το 50%, το 30% τα Σκόπια, το 19% η Βουλγαρία και το 1% η Αλβανία. Αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Ποιος όρισε αυτά τα όρια και πήρα το επί της 100? Ποιος τα όρισε? Ποτέ η Μακεδονία δεν εκτινόταν πέρα από τα ελληνικά σύνορα, από τα σύνορα της Ελλάδας. Άρα λοιπόν, πάνω εδώ υπάρχουν τρεις παραδοχές: αντικειμενικές, ιστορικές, επιστημονικές. Εμείς αυτές τις τρεις παραδοχές, ότι δεν υπάρχει ελληνικό, μακεδονικό έθνος, μακεδονική γλώσσα και γεωγραφική Μακεδονία, εμείς αυτές τις τρεις παραδοχές τις αντιστρέψαμε και στη συμφωνία που έγινε δεχθήκαμε ότι υπάρχει ένα νέο μακεδονικό έθνος, άσχετα με την υποσημείωση που υπάρχει, λέει, στη συμφωνία ότι δεν έχει σχέση με τους αρχαίους Μακεδόνες. Mm-hmm. Όμως αυτοί οι άνθρωποι θα ονομάζονται Μακεδόνες, που μιλούν τη μακεδονική γλώσσα και κατοικούν σε ένα κράτος που ονομάζεται Μακεδονία, Βόρεια Μακεδονία. Ο κύριος Καλλιντερίδης εστίασε σε σημεία της συμφωνίας που δημιουργούν πολλά και επικίνδυνα δεδομένα. Μίλησε επίσης για ένα μέλλον που φαλκιδεύεται. Ότι όταν αναγνωρίζεις ότι υπάρχει μακεδονικό έθνος, μακεδονική ταυτότητα και μακεδονική γλώσσα, η Ελλάδα στην ουσία δημιουργεί μια εθνική μακεδονική μειονότητα μέσα στα σύνορά της. Γιατί είναι γνωστό, δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πλέον, ότι στην Ελλάδα κατοικούν μερικές δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που μιλούν την ίδια γλώσσα με τους Σκοπιανούς. Άρα, από τη στιγμή που τη γλώσσα των Σκοπιανών την ονομάζουμε μακεδονικά, τους κάνουμε και αυτούς Μακεδόνες και δημιουργούμε μέσα στην Ελλάδα μια μακεδονική εθνική μειονότητα. Είναι πραγματικά ένα εθνικό ολίσθημα, φτάνει τα όρια της προδοσίας και πρέπει να συνεγερθεί η ελληνική κοινωνία, να αποτινάξουν οι Έλληνες πολίτες από πάνω τους τους κομματικούς μανδύες που συνήθως είναι και λερωμένοι, να σηκωθούμε όρθιοι και να αποτρέψουμε αυτήν την εθνική καταστροφή που βρίσκεται πρώτων πυλών. Γιατί, κύριε Κανελόπουλε, εάν δημιουργήσουμε μια δεύτερη εθνική μειονότητα στη Βόρεια Ελλάδα, ήδη υπάρχει, είναι μουσουλμανική θρησκευτική μειονότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει τι είναι να γίνει εν της πράγμας η εθνική λόγω της πολιτικής της Τουρκίας και της αυτοκρατορίας του ελληνικού κράτους. Εάν λοιπόν μετά την μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης έχουμε και μια εθνική μειονότητα στη Μακεδονία, αντιλαμβάνεστε ότι αποδυναμώνεται και η εθνική άμυνα της πατρίδας μας και στη Θράκη και στη Μακεδονία και στη Βόρεια Ήπειρο. Δηλαδή θα αρχίζουμε να σχεδιάζουμε την εθνική μας άμυνα. Και ειλικρινά δεν έχω καμία διάθεση να υπερβάλλω να σχεδιάζουμε την εθνική μας άμυνα στον Όλυμπο όπως γινόταν παλιά. Πρέπει λοιπόν οι Έλληνες πολίτες να συνεγερθούν, να σκεφτούν αντικειμενικά, ψύχρεμα, χωρίς ακρότητες, να δουν ότι σε αυτή τη συμφωνία πραγματικά στις λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας κρύβεται ο διάβολος και ότι στην ουσία φαλκιδεύουμε το μέλλον της Ελλάδας για τις επόμενες γενιές. Ένα event με άρωμα εθελοντισμού και αγάπης έχει στηθεί στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας εθελοντή αιμοδότη. Το μήνυμα της όλης της εκδήλωσης μέσα από την κατασκευή μιας τεράστιας σταγόνας αίματος, η οποία τοποθετήθηκε σε ένα κτίριο, είναι «Δώσε αίμα, μοιράσου τη ζωή». Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη σήμερα και στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας έχει στηθεί η τρίτη αιμοδοσία αγάπης, στέλνοντας το μήνυμα «Δώσε αίμα, μοιράσου τη ζωή».
Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, Παγκόσμια ημέρα αγάπης, δωρεάς, αλτρουισμού. Θέλω να ευχαριστήσω τα καταστήματα Κόσμος, τους αδελφούς Βλαχονικολού, οι οποίοι με αυτή την πρωτότυπη ιδέα που είχαν να κάνουμε την αιμοδοσία μέσα στο κατάστημα και να έχουν όλο αυτό το event, το γεγονός για να προσελκύσουμε αιμοδότες. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι το αίμα είναι δεν είναι βιομηχανικό προϊόν, είναι ένα προϊόν το οποίο δορίζεται, ένα αγαθό, το οποίο δορίζεται από έναν άνθρωπο σε έναν άλλο άνθρωπο, ο οποίος μπορεί να είναι και καταδικασμένο σε θάνατο για λίγο αίμα. Πρέπει να κατανοήσουμε την αξία αυτού του ανθρωπίνου ιστού που λέγεται αίμα. Αυτό που κάνουμε μπορεί να είναι μια σταγόνα στον ωκεανό, αλλά ο ωκεανός θα ήταν μικρότερος χωρίς αυτή τη σταγόνα. Συγχρόνως γίνεται και ενημέρωση για δωρεά μυελού των οστών. Επειδή υπάρχει μια σύγχυση το κατά πόσο είναι επικίνδυνη, αν θα πρέπει να μπω χειρουργείο, είναι μια δωρεά αρχαίγωνων αιμοποιητικών κυττάρων. Γίνεται με το αίμα περίπου όπως η αιμοδοσία, είναι ακίνδυνη και ο δότης δωρίζει ελάχιστα για αυτόν, αλλά πολλά και σωτήρια κύτταρα για τον ασθενή. Τα καταστήματα αθλητικών ειδών Κόσμος διέθεσαν τον χώρο τους προκειμένου να πραγματοποιηθεί η τρίτη αιμοδοσία, με τον αρχικό στόχο της εταιρείας να είναι στα πλαίσια της εκδήλωσης να δημιουργηθεί ένα έργο ώστε να μείνει στην πόλη και μέσω αυτού να μεταδίδεται το μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας. Το έργο αυτό είναι η σταγόνα αίματος που θα κατασκευαστεί από μικρούς και μεγάλους στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας και μόλις ολοκληρωθεί θα τοποθετηθεί σε ένα δημόσιο κτίριο. Ως καταστήματα αθλητικών Κόσμος Καλαμάτας διοργανώνουμε την τρίτη αιμοδοσία αγάπης εντός του καταστήματος. Παράλληλα όμως σκεφτήκαμε να στήσουμε και αυτή την εκδήλωση εξωτερικά του καταστήματος με το project της σταγόνας. Είναι ένα project για το οποίο έχουν εργαστεί πάρα πολλές επιχειρήσεις και φορείς. Ουσιαστικά είναι μια σταγόνα αίματος η οποία έχει διαστάσεις 45 τετραγωνικών, 10 μέτρα ύψος και 5 φάρδος, η οποία θα φέρει επάνω το μήνυμα «Δώσε αίμα, χάρισε ζωή». Καλούμε σήμερα όλο τον κόσμο να έρθει να δώσει αίμα. Σκοπός μας είναι να μεταδώσουμε το μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας και να μπει στο υποσυνείδητο του κόσμου ότι πρέπει ανατακτά χρονικά διαστήματα να δίνουμε αίμα, όχι μόνο όταν είναι έκτακτη ανάγκη, όταν συμβεί ένα ατύχημα ή όταν χρειαστούμε για ένα χειρουργείο. Πρέπει πάντα να μπει στο μυαλό μας να δίνουμε αίμα, ούτε αν χρειαστεί να το έχουμε διαθέσιμο. Λοιπόν, να πούμε ότι αναρτήθηκε αυτή η πολύ μεγάλη σταγόνα και πραγματικά είναι ξεχωριστή εικόνα στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας. Μπορούμε να δούμε έτσι και τις κεντρικές εικόνες. Είναι αυτή η σταγόνα αγάπης η οποία και ανέβηκε στην κεντρική πλατεία. Ήταν μια μεγάλη επιχείρηση που στήθηκε από επαγγελματίες για αρκετή ώρα. Χρειάστηκε έτσι ένας ιδιαίτερος χειρισμός. Ξεχωριστό το θέμα και σίγουρα ξεχωριστό και το μήνυμα «Δώσε αίμα, μοιράσου ζωή». Εκδήλωση για τη βιώσιμη κινητικότητα στην Καλαμάτα πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της παράταξης Ανοιχτός Δήμος, Ενεργοί Πολίτες. Στο επίκεντρο τα προβλήματα και τα ζητήματα της καθημερινότητας και των παρεμβάσεων με στόχο μια πιο ανθρώπινη πόλη. Με αναφορά σε μια σειρά από ζητήματα που άπτονται της βιώσιμης κινητικότητας και που εστιάζουν στην πόλη της Καλαμάτας, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση που οργάνωσε ο Ανοιχτός Δήμος Ενεργοί Πολίτες. Αφορμή για όλα αυτά, τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας, τα οποία θα υλοποιηθούν σε 162 πόλεις μεταξύ αυτών και η πόλη της Καλαμάτας. Είπαμε ότι μιλάμε για SVAC. Τι σημαίνει το ακρονίμιο αυτό? Σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Η μαγική λέξη σε όλη αυτή την ιστορία είναι η λέξη βιωσιμότητα. Και όταν μιλάμε για βιωσιμότητα, σημαίνει ότι θέλουμε να εξασφαλίσουμε για το μέλλον ότι οι φυσικοί πόροι δεν θα μας τελειώσουν. Ότι θα έχουμε το καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα. Η βιώσιμη κινητικότητα είναι προτεραιότητα για τις πολιτικές, τις ευρωπαϊκές και την ελληνική. Σημαίνει ότι προωθούμε τις κινήσεις σε κάποια υψηλότερα επίπεδα, καταναλώνοντας όσο λιγότερη ενέργεια μπορούμε και έχοντας και το μικρότερο περιβαλλοντικό κόστος. Την ίδια στιγμή όμως θέλουμε και τη μεγαλύτερη ικανοποίηση από πλευράς ανθρώπων.
Μεταξύ των ζητημάτων που αναπτύχθηκαν, η βιώσιμη κινητικότητα ως παράγοντας βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και συμμετοχικών διαδικασιών. Με ενδιαφέροντα να είναι και τα όσα παρουσιάστηκαν στο επίπεδο των προκλήσεων αλλά και των ευκαιριών που ανοίγονται. Έχει αποδειχθεί λοιπόν ότι όλα αυτά είναι αλληλένδετα μεταξύ τους και ένας λόγος για τον οποίο, παραπάνω μάλλον, για τον οποίο όλη αυτή η συζήτηση μπήκε στο τραπέζι, προφανώς και ήταν ο οικονομικός λόγος. Έχει αποδειχθεί λοιπόν ότι πόλεις οι οποίες έχουν προωθήσει τέτοιου τους πράγματα, έχουν βελτιώσει το περιβάλλον τους, έχουν βελτιώσει την ποιότητά τους, εν τέλει ανθίζουν οικονομικά. Γιατί δημιουργούνται δυναμικές μέσα σε αυτές τις πόλεις για να προωθούν διάφορα πράγματα και σε διάφορους τομείς. Με μια όμορφη γιορτή, με χαμόγελα και αισιοδοξία έκλεισε η εκπαιδευτική χρονιά και για το πρώτο ειδικό σχολείο της Καλαμάτας. Ιδιαίτερη αναφορά στις προσπάθειες που γίνονται αλλά και στο σχεδιασμό ώστε η συγκεκριμένη δομή να ενισχυθεί. Με μια όμορφη εκδήλωση σε εγκαταστάσεις του σχολείου ολοκληρώθηκε η χρονιά για τα παιδιά του ειδικού δημοτικού σχολείου της Καλαμάτας. Είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι που βρίσκεστε απόψε μαζί μας στη μικρή γιορτή του σχολείου μας. Η λήξη του διδακτικού έτους είναι για κάθε σχολική μονάδα μια στιγμή ιδιαίτερη και σημαντική. Μια στιγμή ξεχωριστή. Μια στιγμή όπως και να το κάνουμε, με έντονα τα συναισθήματα. Οι προσδοκίες, οι ελπίδες, ο προγραμματισμός, οι δράσεις, οι προσπάθειες, οι χαρές αλλά και οι δυσκολίες μιας ολόκληρης χρονιάς έφτασαν στο τέλος τους. Και είμαι πολύ χαρούμενος γιατί το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα θετικό και μπορώ να πω με σιγουριά ότι η χρονιά που πέρασε στέφθηκε από μεγάλη επιτυχία. Το σχολείο μας κατάφερε να εκπληρώσει τους βασικούς τους στόχους, που είναι αφενός η διαμόρφωση των συνθήκων που θα διασφαλίσουν στους μαθητές μας την αρμονική τους ανάπτυξη και πρόοδο ψυχικά, συναισθηματικά και κοινωνικά, και αφετέρου η προάσπιση της ισότιμης πρόσβασής τους στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό σύνολο. Η στελέχωση του σχολείου μας για ακόμη μία χρονιά ήταν έγκαιρη και παραπάνω από επαρκής. Και λέγοντας επαρκής, δεν αναφέρομαι μόνο στον αριθμό των εκπαιδευτικών, αλλά και στα υψηλά επιστημονικά τους προσόντα. Οφείλω λοιπόν να ευχαριστήσω θερμά το Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, καθώς και τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, που για ακόμη μία χρονιά στάθηκαν δίπλα μας, άκουσαν με προσοχή τις ανάγκες μας και φρόντισαν για το καλύτερο. Φέτος, με αφορμή τη διεύρυνση του ωραρίου της πρωινής ζώνης, εντάξαμε στο πρόγραμμά μας 3 νέα διδακτικά αντικείμενα, ενώ ταυτόχρονα λειτουργήσε για πρώτη φορά και ολοήμερο τμήμα με εξαιρετική επιτυχία. Αυτό άλλωστε αποτυπώνεται και στις αιτήσεις των γονέων για την επόμενη χρονιά, όπου ήδη ο αριθμός των εγγραφών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Θα ήθελα να πω ότι όταν το 2015 το Σεπτέμβριο ήρθα εδώ στο σχολείο, είδα γονείς που αγωνιούσαν για το πώς ακριβώς θα στελεχωθεί το σχολείο, πώς θα λειτουργήσει εκείνη τη δύσκολη χρονιά, και έδωσα μια υπόσχεση ότι θα κάνω τα πάντα ώστε το σχολείο να ξεκινήσει τις επόμενες χρονιές ομαλά, στελεχωμένο και αναβαθμισμένο. Αυτή τη στιγμή είναι 11 θέσεις λειτουργικά από 8 θέσεις όπου ήταν, με πλήρη στελέχωση από την αρχή της χρονιάς, με τα εκπαιδευτικά προγράμματα να τρέχουν κανονικά. Έχει εκπαιδευτικούς οι οποίοι βραβεύονται ακόμη και από το MIT της Αμερικής. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για τη δουλειά που γίνεται. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό βελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλές σας νύχτα.